Καταρχάς, να σας ευχηθώ σε όλους και όλες καλή δύναμη, καλή υγεία. Ξέρετε ότι εμείς στηρίζουμε τον αγώνα σας. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας και η δημιουργία αυτής της μεγάλης εισπύρωσης της Συντονιστικής Επιτροπής, της δράσης που αναπτύσσεται όλο αυτό το διάστημα ενάντια στις αναμογεννήτριες, για την προστασία του Βερμίου και συνολικότερα όλης της περιοχής, για μια ενέργεια που θα υπηρετεί πραγματικά το λαό της περιοχής και όχι κάποιους ομίλους και κάποια μεγάλα συμφέροντα μαζί με τους πολιτικούς τους φίλους. Εμείς είμαστε πλάι σε αυτόν τον αγώνα και θα συνεχίσουμε να είμαστε παντού και μέσα στη Βουλή και σε όλα αυτά. Υπάρχει ένα μεγάλο παραμύθι γύρω από όλη αυτή την ιστορία που λένε οι κυβερνώντες, που λέει και η ίδια η Κομισιόν με κατευθύνσεις και οδηγίες, που λένε και αυτοί που τα έχουν και δεν ξέρουν τι έχουν, οι μονοπωλιακοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ονομάζονται. Και το παραμύθι είναι ότι προστατεύουν δήθεν το περιβάλλον. Και στα πλαίσια αυτά θα πρέπει, λένε, να υπάρξει η πράσινη μετάβαση, η πράσινη ανάπτυξη. Προς Θεού δεν λέμε ότι δεν υπάρχει θέμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Βεβαίως πρέπει να αγωνιζόμαστε και να είμαστε μπροστάριδες, να προστατεύουμε τα δάση μας και όλα αυτά. Όμως αυτό που δεν προστατεύει το δάσος, που δεν προστατεύει το περιβάλλον και εδώ και παντού σε όλη την Ελλάδα, είναι οι πράσινες business. Είτε αυτές λέγονται ανεμογεννήτριες, είτε λέγονται φωτοβολταϊκά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνολικά, είτε λέγονται άλλες μορφές ενέργειας. Και αυτό για τους εξής λόγους, κατά την άποψή μας πάντα. Φυσικά και το βάζουμε για συζήτηση, να το σκεφτείτε κι εσείς. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με την ιδιοκτησία. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποιος κατέχει αυτά τα μέσα που θα υλοποιήσει τη συγκεκριμένη μορφή ενέργειας για να αποδώσει για το συμφέρον του λαού και του τόπου. Αυτό το έχουν κάποια μονοπόλια, κάποια διεθνή μονοπόλια, εγχώρια επίσης, Έλληνες μέσα συμμετέχουν σε αυτά, είναι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι με μεγάλα συμφέροντα που θέλουν να επενδύσουν τα συσσωρευμένα κεφάλαιά τους, που είτε είναι λιμνάζοντα, είτε δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, είτε πληγήκαν μέσα στην κρίση και θέλουν να ξεπεράσουν την κρίση μέσα από νέες επενδύσεις σε νέους τομείς, και μας σερβίρουν έτσι οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι το παραμύθι της πράσινης μετάβασης. Γιατί χρειάζεται και από ό,τι πάθαμε δεν θα ζήσουμε, δεν θα μπορέσουμε αλλιώς να σώσουμε το Βέρμιο, λέω για παράδειγμα, παρά μόνο αν προχωρήσουμε την ενέργεια, την αιωλική ενέργεια, το ένα το άλλο και, και λοιπά. Είναι μεγάλο ψέμα, γιατί η ιδιοκτησία έχει μεγάλη σημασία και για το ζήτημα, για παράδειγμα, επειδή λένε ότι δημιουργούνται θέσεις εργασίας, μα η επένδυση που κάνει ο άλλος, ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα που συζητάμε τώρα, στις ανεμογεννήτριες, ελάχιστο προσωπικό θα αποσχολήσει και κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ας πούμε, των ανεμογεννητριών και του αιωλικού, όπως λέγεται, πάρκου, είτε μετά πολύ περισσότερο. Και αυτές οι συνθήκες πάλι θα είναι με συνθήκες εκμετάλλευσης, γαλέρας, με ωράρια που δεν θα ελέγχονται, με μισθούς χάλια και όλα αυτά τα γνωστά που ισχύουν και από τους νόμους του κράτους. Μας λένε ότι επίσης αυτό θα δώσει, θα αποδώσει ενέργεια, θα μας βγάλει από την ενεργειακή φτώχεια και θα είναι φτηνή ενέργεια για το λαό. Θα είναι φτηνό το ρεύμα. Και αυτό είναι μεγάλο ψέμα και παραμύθι. Η πείρα όπου έχει γίνει αυτό είναι ότι όχι μόνο δεν μειώθηκε η τιμή του ρεύματος, όχι μόνο δεν εξασφαλίστηκε ενέργεια επαρκής ώστε να ξεπεράσεις την ενεργειακή φτώχεια, να ξεπεράσεις την ενεργειακή εξάρτηση που είναι απαραίτητη για μια χώρα όπως και η δική μας χώρα, αλλά το αντίθετο συμβαίνει. Μεγαλώνει η ενεργειακή φτώχεια, η έλλειψη ενέργειας, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση ολόκληρων περιοχών και το ρεύμα να πηγαίνει στα ύψη. Άρα λοιπόν μιλάμε για πραγματική κοροϊδία. Άλλο ζήτημα. Όταν το έχει ο ιδιώτης, υπάρχει αυτό που λέμε αναρχία στην παραγωγή και στην οποιαδήποτε επένδυση. Ακόμα και αν έχει καλή πρόθεση εντός εισαγωγικών. Αυτοί δεν έχουν καλές ή κακές προθέσεις.
την τσέπη τους κοιτάνε και πώς θα αυξήσουν την κερδοφορία τους συνεχώς. Όμως λέμε, ακόμα και να έχει καλή πρόθεση, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αναρχία στην παραγωγή, στην κατασκευή. Για να φτιάξεις ένα σχέδιο σε οποιοδήποτε τομέα ενέργειας και για οποιαδήποτε μορφή ενέργειας, χρειάζεσαι επιστημονικό σχέδιο, κεντρικό επιστημονικό σχέδιο. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο από το οργανωμένο κράτος και από μια κοινωνία όπου ο λαός θα συμμετέχει. Δηλαδή, τι σημαίνει λαός? Οι μαζικοί φορείς εδώ που είστε εσείς, οι 5 ή 10, το εργατικό κέντρο, ο σύλλογος Σώση, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, τι φορέας είναι. Συλλογικότητα. Συλλογικότητα. Εδώ η κοινωνική συλλογικότητα που δρά εδώ στο χώρο, ο σύλλογος των επαγγελματιοβιοτεχνών, ο σύλλογος, ξέρω, των αγροτών. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κοινά συμφέροντα, που είναι αυτό που λέμε λαός. Και δεν σας χωρίζει σε αυτό τίποτα, δεν μας χωρίζει κανέναν τίποτα, είτε είμαστε εργάτες, είτε υπάλληλοι, είτε επαγγελματίες, είτε μικροεπιχειρηματίες αυτοαπασχολούμενοι με τις οικογένειές μας, είτε αγρότες, είτε κτηνοτρόφοι, είτε επιστήμονας, είτε οτιδήποτε σε οποιοδήποτε τομέα και αν δραστηριοποιούμαστε. Και φυσικά αυτό το κεντρικό σχέδιο θα πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύει τα δάση, ενώ σήμερα το αντίθετο συμβαίνει, καταστρέφονται δάση, καταστρέφονται εκτάσεις, καταστρέφεται αγροτική παραγωγή με τα, πώς τα είπες, τα φωτοβολταϊκά, και όντως δηλαδή καταστρέφονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις, καταστρέφονται περιοχές που μπορεί να αναπτυχθεί η κτηνοτροφική παραγωγή, και έτσι έχουμε χάσει πάρα πολύ πλούτο από αυτή τη χώρα που θα μπορούσαμε να έχουμε και επάρκεια, που τώρα με την ενεργειακή κρίση, με τον πόλεμο και με την επαπειλούμενη επισιτιστική κρίση, οπωσδήποτε σε Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική, αλλά και εδώ δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και αν θα τα βολέψουμε στο τέλος, λέω και για τον επισιτισμό, τι θα τρώει δηλαδή ο λαός μας, αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν με αυτό το σχέδιο της απαξίωσης ακριβώς αυτού που λέμε δημόσιου χώρου, είτε είναι αγροτική καλλιέργεια, είτε είναι μια σειρά άλλη τομής που απαξιώνονται συνεχώς και σταδιακά, ιδιαίτερα, σωστά το είπες, 30 χρόνια τώρα μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ένταξη στην ΟΝΕ και όλα αυτά που είχαμε επιπτώσεις πάρα πολύ μεγάλες. Και φυσικά αυτό που εμάς μας αποσχολεί, γιατί παρακολουθούμε και τους επιστήμονες, όπως και τους φορείς και τους τεχνικούς που ξέρουν τα ζητήματα, αλλά παρακολουθούμε και τι λέει και η ίδια η κοινωνία, η τοπική, που ζει άμεσα αυτό το πρόβλημα. Για να υπάρξει ενεργειακή απεξάρτηση, για να μην έχουμε φτώχεια ενεργειακή, για να έχουμε πολύ φτηνή ενέργεια. Γενικά εμείς είμαστε με όλες τις μορφές ενέργειας. Γενικά, πανελλαδικά. Δηλαδή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πολύ καλά το υδάτινο δυναμικό, ο υδροηλεκτρισμός. Υπόθηκε και ένα παράδειγμα εδώ. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλές λίμνες, ποτάμια, έχει νερά, δηλαδή μπορεί να αξιοποιηθούν για ενέργεια. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, λέμε, η γεωθερμία. Και η Ελλάδα έχει τέτοια. Όχι γιατί είναι μόνο σεισμογενής περιοχή και έχει πολλά τέτοια υφιστογενή πετρώματα ή δεν ξέρω τι, έχει αματικές πηγές. Δηλαδή δεν υπάρχει περιφέρεια της χώρας που να μην έχει αυτό που βλέπουμε, οι αματικά λουτρά, αλλά γύρω από εκεί μπορεί να αναπτύξεις πολύ σημαντική ενεργειακή μορφή ενέργειας που να σου παράγει ενέργεια για να βγάζει φτηνό ρεύμα κλπ. Μπορεί να αξιοποιηθεί επίσης ο λιγνίτης, ο οποίος απαξιώθηκε, που υπάρχει σε συγκεκριμένες περιοχές, είναι ορυκτό, το οποίο βέβαια θα κορεστεί μετά από κάποιες δεκαετίες, θα τελειώσει μάλλον, λοιπόν, αλλά όμως είναι και τώρα και έχει τεράστια εργοστάσια με προσωπικό, με εργατικό, επιστημονικό, δυναμικό, που έχει την τεχνογνωσία, έχει αναπτυγμένη τεχνολογία εκεί και θα μπορούσε να λειτουργήσει και όχι μόνο να μείνουν οι θέσεις εργασίας, αλλά να σου παράγει και έργο. Και τον απαξιώσαν συνειδητά. Δηλαδή βάλαν το εμπόριο ρήπων, βάλαν τους φόρους για το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπεται, φτιάξαν το χρηματιστήριο ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τα ψήφισε όλα εδώ οι κυβερνήσεις, μάλλον και οι τωρινοί και οι προηγούμενες, σταδιακά με νόμους που περνούσαν, και βεβαίως ο λιγνίτης, είδατε, εκτοξεύτηκε στην τιμή τότε, ακριβώς λόγω αυτών των φόρων σε ρήπους, στο χρηματιστήριο ενέργειας κλπ. Κλπ. Και ήρθε βέβαια ο πόλεμος, το φυσικό αέριο εκτοξεύθηκε
και έγιναν οι ανατιμήσεις και μετά βούρ να ξαναγυρίζουμε και να σώσουμε ό,τι απόμεινε από το λιγνίτι, να ξαναλειτουργήσουμε για να μην μείνουμε εδώ χωρίς στοιχειώδη ενέργεια και για να έχει στοιχειώδη επάρκεια η χώρα. Άρα αυτό είναι κεντρικός σχεδιασμός, σημαίνει μια κοινωνία που βλέπει μακροπρόθεσμα και επιλέγει. Και οι υδρογονάνθρακες επίσης. Δηλαδή έχουν ανακαλυφθεί κοιτάσματα στο Ιόνιο, στη Νότια Κρήτη, ακόμα και στο Αιγαίο είναι, αλλά εντάξει, στο Αιγαίο πες υπάρχουν και τα προβλήματα με την Τουρκία μέχρι να συναποφασίσουν τη συνεκμετάλλευση εκεί και να παραχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα και διάφορα που σκέφτεται η κυβέρνηση, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι μαζί αυτοί. Αλλά λέω, υπάρχουν όμως δυνατότητες. Υπάρχουν δυνατότητες επίσης, έχουν δίκιο κάποιοι που λένε και εμείς το λέμε, ότι η Ελλάδα έχει ανέμους, έχει αέριδες. Αλλά δεν είναι το Βέρμη όμως. Υπάρχουν άλλες περιοχές όπου έχεις ξερόβραχο και υπάρχουν πολύ δυνατοί άνεμοι και μπορεί εκεί με ένα σχέδιο να κάνεις ένα συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο που μπορεί να γίνει και να αξιοποιήσεις, για παράδειγμα, αυτή την ανανεώσιμη πηγή ή το φωτοβολταϊκό. Πρέπει να δεις που θα το βάλεις. Δεν μπορεί να το βάλεις σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις αγροτικές. Δεν μπορεί να το βάλεις σε εκτάσεις που χρησιμοποιούν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι για την κτηνοτροφία κλπ. Άρα και εδώ χρειάζεται με αυστηρό τρόπο να δεις αυτά τα ζητήματα και πάντα με τη συνένεση και τη συμφωνία της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών φορέων, των κατοίκων που βιώνουν αυτά τα ζητήματα. Ας πούμε, να σας πω καθαρά τώρα, η άποψή μας, συμφωνεί με τη δική σας, είναι ότι το Βέρμιο δεν έχει κανένα λόγο να έχει ούτε μία ανεμογεννήτρια. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Αν υπήρχε τέτοιος κεντρικός σχεδιασμός και λοιπά, θα ήταν από τα μέρη της Ελλάδας, γιατί υπάρχουν και πολλά τέτοια μέρη βέβαια, λοιπόν, που ανεξέλεγκτα τώρα σκάβουν δρόμους, ρίχνουν δέντρα, χαλάνε καλλιέργειες, ξέρω, χαλάνε τη μελισσοκομεία εκεί που υπάρχει, εκεί είναι αναπτυγμένη κλπ. Κλπ. Για να φτιάξουν αυτά τα κουφάρια, τα οποία θα μείνουν και κουφάρια. Και πάλι δεν υπάρχει νόμος που να προβλέπει τι θα γίνουν. Φεύγει η εταιρεία, χρεοκοπεί η εταιρεία. Οι όμιλοι και οι καπιταλιστές αλλάζουν ανάλογα με το κέρδη τους. Δεν έχει μεγάλο ποσοστό κέρδους ο επιχειρηματίας, σηκώνεται και φεύγει αλλού, πάει σε άλλο κλάδο, πάει σε άλλο τομέα και βάζει τις επενδύσεις του και βάζει τα κεφάλαιά του. Και παρατάει το κουφάρι και θα το παρατήσει εδώ στο Βέρμιο, μέσα σε εκτάσεις δάση πραγματικά πανέμορφα, όπου πρέπει να τα χαίρεται η τοπική κοινωνία, αλλά και όλη η Ελλάδα, με τον τουρισμό, με την ανάπτυξη, με τις εκδρομές που μπορεί να κάνει, και να αθλείται εκεί και να περπατάει και να το θαυμάζει και να αναπνέει καθαρό αέρα, αυτό που προσφέρει το δάσος δηλαδή, και μια σειρά άλλες τέτοιες δραστηριότητες που μπορεί και τις ξέρετε και τις κάνετε εδώ. Άρα δεν υπάρχει καμιά περίπτωση και εμείς αυτό λέμε, αυτό κάνουν οι κομμουνιστές. Διαφωνούμε σε αυτό το ζήτημα. Είναι άλλο, ξαναλέω, ενέργεια, μορφές ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιήσετε, αλλά σε κάπου σε ένα σημείο μπορεί να είναι. Αλλά αυτό δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο σήμερα. Μπορεί να είναι επιτρεπτό να γίνει, με αυτή την έννοια λέω. Και να σου προσφέρει και ενέργεια. Γιατί για παράδειγμα έχει πολύ αέρα. Όπως ξέρω εγώ και ξέρουμε ότι 300 μέρες το χρόνο έχουμε ήλιο. Έχει πολύ ήλιο η Ελλάδα και μπορεί να αξιοποιήσει και τα φωτοβολταϊκά. Αλλά αυτό θέλει μέτρο, θέλει συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένα αιωλικά πάρκα με τη σύμφωνη γνώμη των φορέων και των κατοίκων της περιοχής και βεβαίως με κεντρικό κυρίως επιστημονικό σχέδιο. Που αυτοί που θα φτιάχνουν το σχέδιο όμως δεν θα είναι αυτοί που θα είναι οι κολαούζοι των μονοπωλιακών ομίλων και αυτών που έχουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα για να φτιάξουν αυτές τις επενδύσεις. Με αυτές τις σκέψεις ήθελα εγώ να ολοκληρώσω. Φυσικά υπάρχουν πολλά ζητήματα. Εμείς σας λέμε ειλικρινά, μπορούμε να έχουμε ανοιχτή γραμμή και εδώ τοπικά μέσω της οργάνωσης, των δημοτικών συμβούλων, των περιφερειακών συμβούλων, αλλά και απευθείας κάτω με το κέντρο, με τον Περισσό, για οτιδήποτε μπορούμε στη Βουλή να παρέμβουμε και να δυναμώσουμε τους αγώνες μας, γιατί πραγματικά χρειάζεται παλαϊκός ενωμένος αγώνας γύρω από αυτά τα ζητήματα, έτσι ώστε να μην τους αφήσουμε να περάσουν τέτοια μέτρα που είναι σε βάρος του λαού, είναι σε βάρος και της ενεργειακής ανάπτυξης της χώρας, να έχουμε δηλαδή ηλεκτρισμό και να βγαίνει η οικονομία, να παράγουμε
και να μπορούμε να ζήσουμε, αλλά και κυρίως να είναι φτηνή ενέργεια. Γιατί ακριβή ενέργεια σημαίνει ότι μετακυλίεται σε όλη την οικονομική ζωή του τόπου. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ρεύμα στο σπίτι το ακριβό που πληρώνεις, μετακυλίεται στις μεταφορές, στις κατασκευές, παντού, πάει στα προϊόντα, στο σούπερ μάρκετ που πάμε να ψωνίσουμε, ανεβαίνουν τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και πάει λέγοντας. Και γίνεται ένα ολόκληρο, ένα συνεχόμενο πρόβλημα, ένας φαύλος κύκλος που δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο σε αδιέξοδα και το λαό μας να βάζει συνέχεια το χέρι στην τσέπη και να μένει και χωρίς ρεύμα, γιατί το κόβουν το ρεύμα επειδή δεν έχει να το πληρώσει. Και ο οικογενειάρχης, ο εργάτης και ο επαγγελματίας στο μαγαζί του και λοιπά. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και οτιδήποτε έχετε, αν έχετε και υπομνήματα ή οτιδήποτε άλλο αιτήματα, μπορούμε να τα καταθέσουμε και τώρα στη Βουλή αμέσως, φεύγοντας από εδώ. Ευχαρίστως.